Καθημερινά λόγια του Θεού. Οι πέντε πτυχές που χρησιμοποιεί ο Σατανάς για να διαφθείρει τον άνθρωπο είναι οι πέντε οδοί μέσα από τις οποίες διαφθείρει τον άνθρωπο. Η πρώτη από αυτές τις πέντε οδούς που αναφέραμε είναι η γνώση, οπότε ας πάρουμε πρώτα τη γνώση ως θέμα για συναναστροφή. Ο Σατανάς χρησιμοποιεί τη γνώση ως δόλωμα. Ακούστε καλά. Είναι απλώς ένας τύπος δολώματος. Οι άνθρωποι δελεάζονται για να σπουδάσουν σκληρά και να βελτιώνονται κάθε ημέρα, ώστε να οπλιστούν με γνώση και μετά να χρησιμοποιήσουν τη γνώση για να ανοίξουν την πύλη για την επιστήμη. Με άλλα λόγια, όσο περισσότερη γνώση αποκτάτε, τόσο περισσότερα θα καταλαβαίνετε. Όλα αυτά τα λέει ο Σατανάς στους ανθρώπους. Ο Σατανάς λέει επίσης στους ανθρώπους να υιοθετήσουν ανώτερα ιδανικά, την ίδια στιγμή που αποκτούν γνώση. Τους λέει να έχουν φιλοδοξίες και ιδανικά. Εν αγνία των ανθρώπων, ο Σατανάς περνάει πολλά μηνύματα σαν γι' αυτό, κάνοντας τους ανθρώπους να νιώθουν υποσυνείδητα ότι όλα αυτά είναι σωστά ή ωφέλιμα. Χωρίς να το καταλαβαίνουν, οι άνθρωποι ακολουθούν αυτόν τον δρόμο. Ασυνείδητα καθοδηγούνται από τα ίδια τους τα ιδανικά και τις φιλοδοξίες. Σιγά σιγά, οι άνθρωποι μαθαίνουν ασυνείδητα από τη γνώση που τους δίνει ο Σατανάς, τον τρόπο σκέψης σπουδαίων ή διάσημων ανθρώπων. Μαθαίνουν επίσης το ένα μετά το άλλο από τα κατορθώματα κάποιων ατόμων που οι άνθρωποι θεωρούν ήρωες. Μπορεί να γνωρίζετε μερικά από αυτά που περνάει ο Σατανάς στον άνθρωπο μέσα από τις πράξεις αυτών των ηρώων ή τι θέλει να ενσταλάξει στον άνθρωπο. Τι ενσταλάζει ο Σατανάς στον άνθρωπο? Ο άνθρωπος πρέπει να είναι πατριώτης, να έχει εθνική συνείδηση και ηρωική συμπεριφορά. Τι μαθαίνει ο άνθρωπος μέσα από κάποιες ιστορικές περιγραφές ή από τις βιογραφίες ηρωικών προσώπων? Να έχει την αίσθηση της προσωπικής αφοσίωσης ή να κάνει τα πάντα για τους συντρόφους ή τους φίλους του. Μέσα σε αυτή τη γνώση του Σατανά, ο άνθρωπος μαθαίνει πολλά μη θετικά πράγματα χωρίς να το καταλαβαίνει. Εν μέσω της άγνοιας, οι σπόροι που έχουν προετοιμαστεί για αυτούς από τον Σατανά εμφυτεύονται στα ανώριμα μυαλά των ανθρώπων. Αυτοί οι σπόροι τους κάνουν να νιώθουν ότι οφείλουν να είναι σπουδαίοι, οφείλουν να είναι διάσημοι, οφείλουν να είναι ήρωες, πατριώτες, να είναι από αυτούς που αγαπάνε την οικογένειά τους ή από αυτούς που θα έκαναν τα πάντα για έναν φίλο και έχουν μια αίσθηση προσωπικής αφοσίωσης. Αποπλανημένοι από τον Σατανά, διαβαίνουν το δρόμο που τους έχει χαράξει, χωρίς να το καταλαβαίνουν. Καθώς διαβαίνουν αυτόν τον δρόμο, εξαναγκάζονται να αποδεχτούν τους κανόνες του Σατανά για τη ζωή. Χωρίς να το καταλαβαίνουν και έχοντας πλήρη άγνοια, αναπτύσσουν τους δικούς τους κανόνες για τη ζωή. Όμως αυτοί δεν είναι τίποτα άλλο από τους κανόνες του Σατανά, οι οποίοι ενσταλάχτηκαν με τη βία στο μυαλό τους. Κατά τη διαδικασία της μάθησης, ο Σατανάς τους κάνει να καλλιεργήσουν τους δικούς τους στόχους, να προσδιορίσουν τους δικούς τους στόχους, τους κανόνες διαβίωσης και την κατεύθυνση που θα πάρουν στη ζωή τους. Ταυτόχρονα, τους ενσταλάζει σατανικά στοιχεία, χρησιμοποιώντας ιστορίες, βιογραφίες και κάθε άλλο δυνατό μέσο, προκειμένου να πείσει τον άνθρωπο λίγο-λίγο να φάει το δόλωμα. Με αυτόν τον τρόπο, κατά τη διάρκεια της μάθησης, σε κάποιους αρχίζει να αρέσει η λογοτεχνία, σε άλλους τα οικονομικά, σε άλλους η αστρονομία ή η γεωγραφία. Υπάρχουν και κάποιοι
στους οποίους αρχίζει να αρέσει η πολιτική, σε άλλους η φυσική, σε άλλους η χημεία και σε κάποιους άλλους ακόμα και η θεολογία. Όλα αυτά είναι κομμάτια της γνώσης. Ενδόμηχα, ο κάθε ένας από εσάς γνωρίζει πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Ο κάθε ένας από εσάς έχει έρθει σε επαφή μαζί τους. Όσον αφορά αυτά τα είδη γνώσης, ο οποιοσδήποτε μπορεί να μιλάει ατελείωτα για κάποιο από αυτά. Έτσι, είναι ξεκάθαρο πόσο βαθιά στο μυαλό του ανθρώπου έχει παρισφρήσει αυτή η γνώση. Δείχνει τη θέση που καταλαμβάνει στο μυαλό του ανθρώπου και πόσο βαθιά είναι η επίδραση που έχει επάνω του. Μόλις αρέσει σε κάποιον μια όψη της γνώσης, όταν ερωτευτεί ολόψυχα και βαθιά μία από αυτές τις όψεις, τότε αναπτύσσει ιδανικά, χωρίς να το καταλαβαίνει. Κάποιοι θέλουν να γίνουν συντάκτες, κάποιοι θέλουν να γίνουν συγγραφείς, άλλοι θέλουν να κάνουν καριέρα στην πολιτική και άλλοι θέλουν να μπλεχτούν με τα οικονομικά και να γίνουν επιχειρηματίες. Υπάρχει και μια ομάδα ανθρώπων που θέλουν να γίνουν ήρωες, να γίνουν σπουδαίοι ή διάσημοι. Ανεξάρτητα από το τι είδους άνθρωπος θέλει να γίνει κάποιος, ο στόχος όλων είναι να ακολουθήσουν αυτή τη μέθοδο εκμάθησης της γνώσης και να τη χρησιμοποιήσουν για τους δικούς τους σκοπούς, για να εκπληρώσουν τις δικές τους επιθυμίες, τα δικά τους ιδανικά. Όσο καλό και αν ακούγεται το ότι θέλουν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, να μην ζήσουν τη ζωή τους μάταια ή να ακολουθήσουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία, υιοθετούν αυτά τα ανώτερα ιδανικά και τις φιλοδοξίες, αλλά στην ουσία για ποιον λόγο? Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Γιατί θέλει ο Σατανάς να το κάνει αυτό? Τι σκοπό έχει ο Σατανάς όταν ενσταλάζει αυτά τα στοιχεία στον άνθρωπο? Οι καρδιές σας πρέπει να είναι ξεκάθαρες απέναντι σε αυτό το ερώτημα.